Έμεινε σχεδόν 24 ώρα μέσα στο νερό στη μέση του πουθενά και εντοπίστηκε, αν και εξαφανίστηκε από τη Φολέγανδρο, 55 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ηρακλείου. Η 47χρονη από τη Νέα Ζηλανδία, που έκανε τις διακοπές της με το σύζυγό της μέσα σε σκάφος που είχε αγκυροβολήσει στη Φολέγανδρο, είχε φύγει με ένα μικρό φουσκωτό τύπου τέντερ για να αγοράσει προμήθειες, πλην όμως τα ρεύματα την παρέσυραν και η ίδια βρέθηκε μέσω πέλαγα να περιμένει βοήθεια. Yeah, I was blown away. Για τον εντοπισμό της 47χρονης, σε πρώτη φάση κινητοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού, έρευνας και διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, περιπολικά σκάφη του λιμενικού, χερσαίες δυνάμεις από τη Θύρα, τη Μύο, την Άξο, τη Φολέγανδρο και τη Μήλο, ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα η επιχείρηση εντάθηκε περαιτέρω με τη συμμετοχή και σκαφών από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Το 119 πλωτό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου ήταν αυτό που κατάφερε τελικά να εντοπίσει και να μεταφέρει τη 47χρονη μετά από λίγες ώρες ασφαλή στο λιμάνι του Ηρακλείου και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για προληπτικούς καθαρά λόγους. Μετά από αρκετές ώρες ερευνών, εντοπίστηκε από το πλωτό λιμενικού σώματος 119 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου η αγνοούμενη να επιβαίνει στο μικρό φουσκωτό σκάφος χωρίς μηχανή σε απόσταση περίπου 55 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Ηρακλείου, μια τεράστια απόσταση η οποία διανύθηκε και δείχνει την ένταση της επιχείρησης έρευνας. Όπως τόνισε ο κύριος Δουβής, η γυναίκα ευχαρίστησε συγκινησμένη τους λιμενικούς, οι οποίοι όπως συμπλήρωσε έχουν πλέον την κατάρτιση και την εμπειρία μεγάλων και απαιτητικών επιχειρήσεων και πάντως ηθικά νιώθουν ικανοποιημένοι όταν σε κάποια επιχείρηση υπάρχει αίσιο τέλος. Είναι σε καλή κατάσταση, παρόλα αυτά λόγω διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί διακομίζεται αυτή τη στιγμή στο εφημερεύον νοσοκομείο για τυχόν αξιολόγηση και παροχή πρώτων βοηθειών. Τι είπες στους συνεργάτες σας, στους αδελφούς σας? Σε τέτοιες στιγμές είναι αρκετή συγκίνηση. Μετέφερε με πολύ συγκίνηση τις ευχαριστίες στα πληρώματα, στο κυβερνήτη και στο υπόλοιπο πλήρωμα του 119. Αυτές είναι οι στιγμές ηθικής ικανοποίησης που μας γεμίζουν με θάρρος και φορτίζουν τις μπαταρίες μας για την επόμενη επιχείρηση.